Μία απόφαση τριών υπουργών, του κύριου Δρίτσα, του κύριου Μουζάλα και του κύριου Βερναρδάκη, ορίστηκε μία συντονιστική επιτροπή, η οποία θα εδρεύει εδώ στη Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία σκοπό θα έχει την αξιολόγηση, την καταγραφή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των εθελοντών. Όπως καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και μέλη της Επιτροπής αυτής, προεδρεύω εγώ στην Επιτροπή αυτή. Μέλη της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωπος του Λιμενικού, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ή εκπρόσωπός του και της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμιακής Συνοχής εκπρόσωπος. Αυτή λοιπόν, όπως σας είπα, θα έχει σκοπό να βάλει μία τάξη στα πράγματα που επικρατούν εδώ στο νησί και ήδη ετοιμάσαμε φόρμες που ο καθένας πρέπει να συμπληρώσει για να παραμείνει στον τόπο αυτό και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν πάρα πολλά. Διαθέτουν χρήμα, διαθέτουν μέσα, που μόνη της η ελληνική πολιτεία δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να φέρει σε πέρα στην αποστολή αυτή. Συνεπώς, θέλουμε να τους κρατήσουμε αυτούς εδώ, αλλά παράλληλα θα πρέπει να ξέρουν ότι η δραστηριότητά τους διεξάγεται σε μία χώρα, ιδίως για τους ξένους, δεν μιλώ για τους ημεδακούς, διεξάγεται σε μία χώρα όπου οφείλουν να υπακούν στους νόμους του κράτους και στα ισχύοντα. Θα πάψει να είναι πλέον ξέφραγο, αμπέλι αυτός ο τόπος. Θα μπει μία τάξη, τους θέλουμε, επαναλαμβάνω, θέλουμε τις υπηρεσίες τους, αλλά θα μπουν σε κάποια τάξη. Γι' αυτό ετοιμάσαμε φόρμες, τι θα πρέπει να συμπληρώσει. Δηλαδή, για τη ΜΚΟ, για παράδειγμα. Από πού έρχεται η ΜΚΟ? Πώς χρηματοδοτείται? Ποια είναι τα μέλη της? Πιστοποίηση όλων αυτών και των εθελοντών βεβαίως, για να ξέρει ανά πάσα στιγμή η ελληνική πολιτεία, ο καθένας που λειτουργεί και δρά εδώ, τι ακριβώς είναι. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε αυτή η απόφαση των υπουργών, το οποίο την έχω και στα χέρια μου. Ήδη έχει σταλεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, γιατί θα πάρει αριθμό ΦΕΚ. Οπότε πλέον μπορούμε να λειτουργήσουμε κατά τα δεδομένα αυτής της υπουργικής απόφασης. Ήδη πριν από μία ώρα τέλειωσε η πρώτη σύσκεψη που είχαμε με τα μέλη της Επιτροπής της, όπου ετέθησαν υπόψη της οι φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν, δηλαδή τι είναι ο καθένας τους, από πού προέρχεται, εάν διώκεται ή όχι, είναι καθαρός δηλαδή, όπως αυτό ζητείται για τους Έλληνες, που όπου πας πρέπει να ξέρει ο άλλος μια υπηρεσία, εάν είσαι διωκόμενος από κάπου ή όχι, όλα αυτά πρέπει να τα συμπληρώσουν και έτσι έχουμε μια πλήρη εικόνα για τον καθένα που έρχεται και δρά εδώ. Επαναλαμβάνω, στόχος μας δεν είναι να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους ανθρώπους αυτούς και να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Στόχος μας είναι να μείνουν και να βοηθήσουν την ελληνική πολιτεία, να βοηθήσουν την κατάσταση εδώ στο νησί, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις, μπαίνουν δηλαδή υπό έλεγχο όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι λοιπόν έγινε μια προσύσκεψη πριν από λίγες μέρες, όπου ετέθη αυτός της ΜΚΟ και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι όλες ήταν ευχαριστημένες, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, την ασφάλεια όλων μας, αλλά αφορά και την ασφάλεια των ιδίων. Όταν είναι μια ΜΚΟ ξένη εδώ πέρα και εργάζεται και παραδίπλα είναι μια άλλη, καλό είναι να ξέρει από απόψεως ασφάλειας ότι έχει ελεγχθεί η διπλανή μη κυβερνητική οργάνωση ή ο εθελοντής ο οποίος είναι δίπλα. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Το βάρος αυτό πέφτει
στη Γενική Γραμματεία βασικά και στην Επιτροπή η οποία συνιστάται. Ένα πολύ δύσκολο έργο, χωρίς μέσα και οικονομικά μέσα, τα οποία θα βρούμε όμως, όσα είναι απαραίτητα, για να δημιουργηθεί εδώ πέρα μία βάση δεδομένων, όπου θα καταγράφεται ο καθένας για το οποίο είναι, τι δουλειά κάνει, τι υπηρεσίες προσφέρει και θα μπορούμε, εάν χρειάζεται, κάποια οργάνωση, κάποιος εθελοντής που προσφέρει μία συγκεκριμένη εργασία σε ένα συγκεκριμένο μέρος, όπου υπάρχουν άλλοι πέντε και περισσεύει και αντί να έρχονται μεταξύ τους σε αντιπαράθεση, θα έχουμε τη δυνατότητα και το δικαίωμα να το πούμε, σε παρακαλώ, κάνεις αυτό που κάνεις, σε ευχαριστούμε πολύ, πήγαινε λίγο παραπέρα που το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα όλους αυτούς να τους ελέγξουμε για τη δουλειά που κάνουν. Δεν θα μπούμε στον τρόπο της δουλειάς τους, έτσι, γιατί ξέρω πολύ καλά τι κάνουν. Αλλά θα υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ώστε να γίνονται όλα κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Για παράδειγμα, ας πούμε, προσφέρουν συσίτια. Πάρα πολύ καλά κάνουν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι τα παρασκευάζουν αυτά τα συσίτια, εάν αυτοί που τα παρασκευάζουν έχουν, αν δεν μιλώ για αίτημα που τα παίρνω από κάποιους που είναι πιστοποιημένοι, ετοιμάζουν φαγητό. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιος το μαγειρεύει αυτό. Τι είναι, να εξασφαλίσουμε την γνησιότητα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για τη δουλειά που κάνουν. Αυτά είναι λίγο πολύ αυτά τα οποία έχουν γίνει μετά την έκδοση αυτής της απόφασης των Υπουργών και από εδώ και πέρα, για να μην μονολογήσω, θα ακούσω τις ερωτήσεις και σε όσες μπορέσω θα απαντήσω. Παρακαλώ. Ποιος εγγυάται ότι αυτά στον δρόμο στις φόρμες είναι κυβερνητικές οργανώσεις και οι κοινωνίες είναι αλήθεια, θα υπάρχει κάποιος περαιτέρω έλεγχο? Ακούστε, καταρχάς, εάν μας πει ότι πάγεται στην τάδε ΜΚΟ, έτσι, εμείς θα ξέρουμε από πριν, η ΜΚΟ θα μας έχει υποβάλει κατάσταση με τα ονόματα των μελών της, τα οποία θα ανανεώνονται κάθε 15 μέρες. Δηλαδή, εμείς θα ζητάμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κάθε 15 μέρες να μας στέλνουν κατάσταση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι είναι στη δούλεψή τους, οι οποίοι έρχονται και βοηθούν. Και θα εκδοθούν και ταυτότητες, ακόμα και τους γιατρούς. Υπάρχουν γιατροί. Ξέρω εγώ αν είσαι γιατρός. Πολλά ακούγονται. Έρχονται διάφοροι οι οποίοι παραλαμβάνουν τους μετανάστες από τη θάλασσα που έρχονται και πάνε να τους γιατρέψουν. Είσαι γιατρός. Έχεις την ειδικότητα που χρειάζεται. Όλα αυτά πρέπει να μπουν υπό κάποιο έλεγχο, γιατί και αυτοί άνθρωποι είναι που έρχονται, έχουν ανάγκη από τους σωστούς επιστήμονες, τους σωστούς γιατρούς και στη συνέχεια όταν τρέφονται από αυτούς πρέπει να ξέρουμε ότι η τροφή που τους παρέχεται είναι η σωστή τροφή. Υπάρχουν και Έλληνες πάρα πολλοί. Μου λέει ο πρόεδρος των γιατρών, υπάρχουν 60 Έλληνες γιατροί που θέλουν να έρθουν να δουλέψουν εδώ πέρα. Ευπρόσδεκτη η βοήθειά τους. Όμως θα πιστοποιηθούν. Θα πάρουν από τον ιατρικό σύλλογο την βεβαίωση, θα κάνουμε ταυτότητες για τον καθέναν, θα ξέρουμε ποιος είναι, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Τώρα, ποιος θα ελέγξει στα έξω στις παραλίες κτλ. Αυτό το έχει αναλάβει το λιμενικό και η αστυνομία. Η επιτροπή μας, μπορώ εγώ προσωπικά να τρέχω και να βλέπω, ή τα μέλη της επιτροπής ή ο δήμαρχος, θα δούμε κατά τον καλύτερο τρόπο, θα γίνεται ο έλεγχος και όποιος, το ερώτημα που κάνατε, όποιος δεν συμμορφώνεται, θα έχει τα μπουγαλάκια του, συγγνώμη για την έκφραση, και θα φεύγει. Όποιος δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που βάζει το ελληνικό κράτος. Πρέπει να μπει ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία, να αποκτήσουν και οι Ευρωπαίοι εμπιστοσύνη σε εμάς ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό, εάν είναι Έλληνας αυτός που δεν συμμορφώνεται, θα σηκωθεί και θα φύγει. Θα πάρει εντολή να φύγει. Το ίδιο και για τον ξένο βέβαια. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τους Έλληνες, οι ίδιοι για τους ξένους, δεν θα κάνουμε χάρη στον ένα ή στον άλλον. Από τη στιγμή που συμμορφώνεται στις εντολές τις οποίες δίνει η εξουσιοδοτημένη επιτροπή, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Καταρχάς το πρώτο ερώτημα, γιατί οι Ευρωπαίοι επιλέγουν τη Λέσβο. Έχω την αίσθηση ότι οι αριθμοί και μόνον δείχνουν ότι εδώ είναι το 80% των μεταναστών που έρχονται. Δηλαδή από τις 700.000 που πέρασαν το χρόνο που μας πέρασε εδώ, οι 500.000 ήταν
στη Λέσβο. Άρα αυτοί έχουν την αίσθηση ότι η ανάγκη υπάρχει εδώ. Τώρα, αυτή η επιτροπή, όπως σας είπα, που έχει συσταθεί, στην οποία προεδρεύω, γίνεται πιλωτικά. Με την έννοια ότι θα δούμε πώς θα πάει εδώ και στη συνέχεια θα επεκταθεί ενδεχομένως και στα υπόλοιπα νησιά ή το Υπουργείο θα βρει κάποια άλλη λύση. Εγώ έχω αρμοδιότητα αυτή την ώρα μόνον στη Λέσβο για τα θέματα αυτά. Τώρα, για τα άλλα που ρωτάτε, είναι αρμόδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης να σας δώσω τις απαντήσεις, τι γίνεται και πώς μπορεί να γεμίσει και τα υπόλοιπα νησιά με ανθρώπους όπως είμαστε εδώ, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια στους μετανάστες. Στο ερώτημα αυτό δεν μπορώ να απαντήσω, δεν με αφορά. Δεν με αφορά με την έννοια ότι έχω λάβει μια συγκεκριμένη εντολή εδώ για αυτόν τον τόπο να λειτουργήσει πιλωτικά αυτή η επιτροπή. Φαντάζομαι ότι ο έλεγχος αυτός αφορά τις οργανωμένες, τις οργανώσεις τέλος πάντων που έρχονται και δρούν σαν γιατροί, σαν διασώσεις, οτιδήποτε άλλο. Δεν αφορά τους μεμονωμένους πολίτες. Και αυτούς. Αφορά και εκείνους που πηγαίνουν στις παραλίες και θαλάσσια, βεβαίως, που βάζουν ρούχα. Όλοι πέρα είναι υποχρεωμένοι να καταγραφούν. Δηλαδή η απλή γυναίκα η οποία θα πάει και θα πάει μια αναξιά ρούχα, ας πούμε, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη. Καλά, δεν εννοώ τώρα τον ντόπιο ο οποίος βλέπει ένα παιδί, ο οποίος πεινάει το δίγαινε αυτό, τι να πιστοποιηθεί. Σας το λέω γιατί μας ρωτάνε, μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε δεν πιστεύω να με πάνε μέσα, ας πούμε, αν με πιάσουν στην παραλία. Ακούστε τώρα, όλα είναι θέματα απλής λογικής τα περισσότερα. Λειτουργούν την απλή λογική. Τώρα ο κάτοικος της καμιάς, δηλαδή ένα παιδί που πεινάει και θα του πάει ένα αυτό ή θα του δώσει ένα ρούχο να φορέσει κτλ. Αυτός δεν είναι. Αν θέλει να κάνει δουλειά εθελοντική, να έρθει να καταγραφεί και να κάνει περισσότερη δουλειά. Αλλά τώρα αυτούς τους ανθρώπους τι να τους... Οργανωμένοι. Έτσι. Αφού σκεφτήκαμε ακόμα, και μάλλον θα το κάνουμε, είναι οι μεμονωμένοι αυτοί να οργανωθούν σε ομάδες. Να μπουν κάτω από έναν αρχηγό, ας το πούμε σε εισαγωγικά, κάποιον με τον οποίο να επικοινωνούμε, να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλοί από αυτούς έρχονται για λίγο, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και φεύγουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα προβλήματα, όπως λέμε αρχή ανδραδείγνηση, έτσι λέμε και η Επιτροπή στην πράξη, θα δει τις πλημέλειες που υπάρχουν, τα προβλήματα που υπάρχουν και θα δούμε τι από αυτά μπορούμε να επιλύσουμε. Αν δούμε ότι πρέπει να γίνουν και άλλα πολλά για να φέρουμε σε πέρας αποστολή μας, θα ζητήσουμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης, το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο υπάγομαι και εγώ, ή του κυρίου Βεναρδάκη, να μας δώσουν τα μέσα που χρειάζεται για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Διότι ήδη αντιμετωπίζουμε κάποια προβληματάκια με τη βάση δεδομένων που πρέπει να φτιάξουμε. Ήμασταν σε επαφή με την, πριν από λίγο, και με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, η οποία σαφώς βοηθάει και δίδουμε εμπιστοσύνη απόλυτη στην ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και ζητήσαμε και κάποιες βοήθειες που ίσως και κάποιες ΜΚΟ αν μπορούν να μας βοηθήσουν, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Εμείς θα τους δούμε όλους με το ίδιο το μάτι, αρκεί και αυτοί να τηρήσουν τους κανόνες και τις προδιαγραφές του νόμου, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, να μειώσουμε στο ελάχιστο τα προβλήματα αυτά. Οι έδρες τους οποίους ήταν εδώ. Πώς? Εδώ θα απευθύνεται οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Σήμερα μία αθηναϊκή εφημερίδα, το διάβασαν, έγραψε ότι άλλοι θα απευθύνονται στο λιμεναρχείο, άλλοι στη Κοροφυρέ. Όλοι οι πάντες οι οποίοι είναι στο νησί θα απευθύνονται εδώ. Εδώ είναι το κέντρο καταγραφής πουθενά αλλού, όποιος δεν είναι καταγεγραμμένος εδώ και δεν έχει συμπληρώσει τις φόρμες που βγάζει η Γενική Γραμματεία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Να το εξηγούμε. Πριν λίγο για τις φόρμες, έχουν ξεκινήσει ήδη να τις παίρνουν. Ναι, ήδη τις δείξαμε σήμερα. Όχι. Να σας πω. Ήδη σήμερα έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής και μάλιστα κάπως προθύστερα, με την έννοια ναι, έχω την απόφαση των τριών υπουργών υπογεγραμμένη, ακόμα δεν πέρασε από την εφημερίδα της κυβέρνησης. Αλλά δεν έχω χρόνο για καθυστέρηση. Έκρινα καλό ότι από τώρα μπορούμε να λειτουργούμε. Και κάλεσα σήμερα την Επιτροπή, η οποία παραβρέθηκε εδώ πέρα. Δεν το έχω εδώ πέρα τώρα. Είχαμε ένα video wall όπου παρουσιάσαμε τις φόρμες και αντίγραφα
της κάθε φόρμας, στείλαμε στα μέλη της Επιτροπής σε πρώτη φάση να μας πούν τις δικές τους παρατηρήσεις μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Τη Δευτέρα η τελική μορφή της φόρμας θα πάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και θα έχουμε αμέσως την απάντηση και θα αρχίσουμε να τις δίδουμε μέσα στο διαδίκτυο. Τα νησιά. Σου είπα, εδώ σε πρώτη φάση λειτουργεί πιλωτικά αυτή η υπόθεση. Θα δούμε τα προβλήματα που θα υπάρξουν και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Στη συνέχεια, έχω την αίσθηση, ήρθε εδώ ο εκπρόσωπος, ο σύμβολος του κυρίου Γιούνκερ πριν από λίγες μέρες, δεν ήμουν εγώ, ήταν ο κύριος Μιχαλακιάς που με εκπροσωπεί εδώ, και άποψη η Ευρωπαϊκή είναι ότι πρέπει να επεκταθεί και στα υπόλοιπα νησιά. Αλλά πριν δούμε πώς λειτουργεί τούτη εδώ, δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. Και πρέπει να μας παρασχεθούν και μέσα και μάλιστα είπε ο κύριος εκπρόσωπός του ότι πιθανώς να μας δώσουν και τα μέσα και τα οικονομικά αν χρειαστούν ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε την Επιτροπή αυτή. Αλλά αυτά, για αυτά θα συνοηθούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και το... Και μέχρι τώρα πιστοποίηση που γινόταν στο Δήμο ισχύει. Ή μάλλον μέχρι τώρα πιστοποίηση που γίνανε στο Δήμο. Ακούστε, αυτά όλα θα τα μεταφέρουμε εδώ. Γιατί είναι και ο Δήμαρχος μέσα στην Επιτροπή. Θα τα πάρουμε από το λιμενικό, από την αστυνομία, αυτά που υπήρχαν. Γι' αυτό λέω ότι το άρθρο που γράφηκε σε μια εφημερίδα δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Αυτά γινόταν μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα όμως, από σήμερα, αλλάζουν τα δεδομένα.